Θα είμαι αντικειμενικός. Ναι. Πολύ. Ο Ντάνος θες τους πήρε και τα σόβρακα. Αντικειμενικός. Λοιπόν, έπαιξε παιδιά μόνος εναντίον όλων. Τον παράτησε ακόμα και η Ευρυδίκη, γιατί μπήκε να παίξει στον πρώτο αγώνα. Τον παράτησε. Δεν μπόρεσε. Μπήκε να παίξει στον πρώτο αγώνα και τραυματίστηκε. Είχε... Όχι, άμα είναι αντικειμενικός, να είσαι αντικειμενικός. Ναι, εσύ μην λες τον παράτησε. Παιδιά, θα το εξηγήσω. Παιδιά. Να είσαι αντικειμενικός. Θα το εξηγήσω. Μπήκε να παίξει και τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να παίξει μόνος. Το έπαιξε 15 φορές απέναντι σε όλους τους άλλους. Και τελικά έληξε με νίκη των διασύμων, του διάσημου τελικά. Γιατί μόνος ήταν... εναντίον όλων. Μόνος εναντίον όλων, παιδιά. Ήταν συγκλονιστικός αγώνας, ήταν πολύ ωραίο και ήταν βραδινό το αγώνισμα. Επί της ουσίας έπρεπε να έχεις δυνατά πόδια, κάτι που ευνοούσε τον Ντάνο, είναι η αλήθεια. Ήταν γιατί πάνω το δίκη, ναι, ήταν στην ουσία αμέτρα του. Ήθελε ισορροπία. Ήταν ένα ποδοσφαιριστή και είχε γερά πόδια. Αλλά και απ' την άλλη, εσύ αφού παίζει μόνος εναντίον όλων, δεν θα μπορούσε να έχει ένα παιχνίδι που θα ξεθεωνόταν. Καλά, δεν νομίζω ότι το κάνανε επίτηδες. Γιατί χέρια δεν έχει δυνατά, μόνο πόδια έχει δυνατά. Όσο μάλλον πόδια που έπαιζε ποδόσφαιρο. Τον βόλευε. Θέλω να ακούσω τον Δημήτρη πριν δούμε το βιντεάκι. Λοιπόν, Ντάνος. Πού είναι φίλος Χανταμπάκη. Τώρα τι έχεις να πεις. Όχι, αντικειμενικά ο Ντάνος νομίζω ήταν όντως το παιχνίδι στα μέτρα του. Έπαιξε, κέρδισε. Αλλά. Τι άλλα. Δεν υπάρχει άλλα. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι όπως είπαμε ότι είναι στα μέτρα του. Κέρδισε την ασυλία. Τι κέρδισε, φαγητό. Όχι, κέρδισε ηλεκτρικό ρεύμα. PlayStation. Ηλεκτρικό ρεύμα. Παιχνίδια που παίξανε. Όντως. Ναι, πρώτη φορά ρεύμα. Μακάρι να έδιναν ηλεκτρικό ρεύμα σε τόσες οικογένειες που δεν έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και το αίμα. Πάντως, συμπαθείς, αντιπαθείς τον Ντάνο, που εγώ το συμπαθώ. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις τον ίδιο παίχτη χωρίς να ξεκουράζεται, γιατί δεν ξεκουράστηκε. Να συνεχίζει και να συνεχίζει. Νομίζω βρήκε τη φόρμα του παιχνιδιού, κατάλαβε δεν το πώς. Δεν έχει να δεν κάνει κάτι αυτό. Επίσμωσε, γιατί από την ώρα και μετά που χτύπησε η Ευρύδη. Εσένα θα σου άρεσε να πες ότι ήσουν μέσα στο παιχνίδι. Θα το θεωρούσες δίκιο. Δηλαδή δεν είδαμε και να ξεσπάσει. Κατάλαβες το να σου πω. Δηλαδή μόλις τον ενημέρωσαν γι' αυτό, οποιοδήποτε ανθρώπινο είναι που συμμετέχει σε ένα παιχνίδι, να πεις ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, δηλαδή είναι εντάξει, άδικο. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν, εσύ δεν θα έλεγες κάτι προς την κάμερα. Ότι... Κοίταξε, θες να σου πω όμως κάτι, και αυτή είναι και η στιγμή χαρά του εκεί πέρα μέσα. Το παιχνίδι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Περιμένω. Είναι απλό, δύσκολο είναι και αυτό που περιμένουν. Αλλά αγωνίστηκε πόσες φορές. 8. 8 φορές. 15, 15, 16, 15 φορές. Εσένα μα σου τύχαινε. Μία Ευρυδίκη 15 φορές. Ειλικρινά, δεν θα έλεγες κάτι. Εννοείται. Μα τον έχουμε μετά μόνο τον Αλεξάνδρου. Τον έχουμε μόνο του Βυσσίλια. Μπορεί να φοβηθεί. Και να μην ήθελε να βγάλει και κακό προφίλ, να πει ότι φαίνομαι κακομαθημένο ή οτιδήποτε. Αν δεν μάθει αυτό, άντε. Για παντό η παραγωγή. Η ταχύτητα όμω η αντοχή, δηλαδή το παιχνίδι το συγκεκριμένο, και η παραγωγή βοήθησε για να μπορεί να βγει. Γιατί δεν μπορεί να μην βγει. Από εδώ και πέρα θα γίνεται έτσι. Δεν είναι ότι έγινε για μια φορά. Όχι, όχι, αν φύγει η Ευρυδίκη, θα γίνει το δικό. Όχι, παιδιά, αλλάζει πλέον το παιχνίδι. Το ανακοίνωσε χθε ο Τολεμανίδη. Πάλι το αλλάξανε. Επειδή η Ευρυδίκη τραυματίστηκε και δεν μπορεί να παίζει ούτε αυτή ούτε η Σάρα, από την επόμενη φορά πηγαίνουν σε ατομικά. Τα αγωνίσματα. Οπότε θα είναι τελειώνει σε ατομικό. Και βέβαια να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν τελειώσει τα γυρίσματα. Έτσι. Έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τον ημιτελικό. Α, ναι. Τα παιδιά έρχονται, γυρνάνε στις 25 του μήνα. Γυρνάνε 25 του μήνα την Κυριακή για να κάνουν τον τελικό και τον ημιτελικό. Πού θα γίνει ο τελικό τελικά. Ο Χρανιώτη έχει φτάσει. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Όσα φέρνει ώρα θα φέρνει ο χρόνο. Φτάσει να το ξυπάθει η Μαλαβάνη. Χτε ήρθε. Ήρθε τη Κλίκα και είχε ψηφίσει τον Τάνο τρεις φορές. Τώρα κολυτάρια παίζανε μαζί. Τώρα είναι τη συμφέρει. Όπως παιδιά και οι μαχητές από την άλλη, τι θα λένε δηλαδή. Το καλό το άλογο το διώξαν από την πρώτη μέρα κιόλα και τώρα αντίπαλό του κερδίζει. Μα είχε πει ο Τσάνγκ ότι δεν έπρεπε να τον έχουμε διώξει γιατί θα τρώγαμε ακόμη περισσότερο. Θα κερδίσουν. Ναι, λίγο φάγανε στο survivor. Να σας δω κι εγώ μετά. Εδώ είναι ο Στίβος Μάχης του πρωινού. Πού είναι ρε παιδιά, να το. Πάμε κάτω. Πάμε να δούμε. Εδώ τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Σας έχω το... Στα ρούπες και μαχίμια. Θα παίξω κι εγώ, ε. Όντως, αυτό θέλω να το δω. Πώς και πώς. Θα παίξω κι εγώ. Λοιπόν, μόνη τη να κάνει όλοι μα. Να το γρασίδι, πώς και πώς. Να κάνει σέρπι. Είσαι ο Ντάνος του παιχνιδιού, είσαι μόνη σου και είμαστε όλοι μα. Ντάνα είμαι εγώ, η Ντάνα. Ντάνα, η Ντάνα. Ντάνα, η Ντάνα International. Η Ντάνα, λέει. Είναι η Faye Dunaway. Σε ταγκάρο, Ντάνα. Ντάνα. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε την τέλη.